Η εστίαση για μία ακόμη φορά είναι εκείνη που πληρώνει το μάρμαρο των νέων μέτρων της κυβέρνησης. Και αυτό διότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και στους ανοιχτούς χώρους των καταστημάτων. Για άλλη μια φορά η εστίαση είναι μέσα στις νέες αλλαγές. Έχουμε κουραστεί να έχουμε συνέχεια αλλαγές στα μέτρα, να προσπαθούμε να δούμε πώς θα στήσουμε τα μαγαζιά μας, τι επενδύσεις και τι τροποποιήσεις θα κάνουμε για να μπορέσουμε να μείνουμε ανοιχτοί και να λειτουργήσουμε. Το δεύτερο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι ένα μέτρο για να είναι επιτυχημένο θα πρέπει να έχει μία λογική βάση. Και σε αυτό αναφέρομαι στα νέα μέτρα που ζητάνε τώρα, στο να έχουν rapid test στους εξωτερικούς χώρους, στο πόσο δύσκολο είναι αυτό στην πραγματικότητα να λειτουργήσει για να είναι και το μαγαζί σύνομο και ασφαλισμένο ότι δεν θα προκύψει κάποιο πρόστιμο χωρίς δική του επαιτειότητα. Πόσο εύκολο είναι να ελεγχθεί ένας εξωτερικός χώρος, κάθε πότε θα πρέπει οι υπάλληλοι να κοιτάνε αν μια παρέα έχει μεταβληθεί, αν πέρασε κάποιος και έκατσε και προστέθηκε ή αφαιρέθηκε ή ποιος θα πάει μέσα προς την τουαλέτα, θα βγει, θα μπει. Νομίζω ότι είναι πράγματα που πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν και έχουν σαν αποτέλεσμα επίσης να μειωθεί για άλλη μια φορά το ενδυνάμει target group των καταστημάτων μας. Οι συγκεκριμένες αλλαγές απαιτούν και επιπλέον προσωπικό που όμως δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσλάβουν. Οι αλλαγές είναι έτσι κι αλλιώς κοστοβόρες για τα καταστήματα. Το ότι θα πρέπει να προσθέσουμε προσωπικό είναι και αυτό ηλίου φαϊνότερο, γιατί είναι πολύ η δουλειά αυτή που χρειάζεται για να μπορέσεις να είσαι σύνομος και εντάξει, να ελέγξεις ένα χώρο εξωτερικό. Ο εσωτερικός χώρος έχει μια σταθερή, μια πόρτα που θα περάσουν, κάπως θα ελεγχθεί. Έξω πώς μπορείς να ελέγχεις κάθε λίγο τον κόσμο. Μάλιστα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και των κινητοποιήσεων, καθώς τα νέα μέτρα καταστρέφουν την επιχειρηματικότητα. Προετοιμαζόμαστε για κινητοποιήσεις, γιατί υπάρχει ξεσηκωμός σε όλη την Ελλάδα με αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εκτός λογικής, πιστεύω. Οπότε μιλάμε για ένα άτυπο lockdown στην εστίαση με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Δεν είναι lockdown, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που μας πετάνε τον μπαλάκι να το λύσουμε εμείς, χωρίς να μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Και συν το ότι θα επιβαρυνθούμε ένα επιπλέον κόστος που δεν μας αναλογεί.